Να πούμε ότι σήμερα έχουμε βάλει απεργία γιατί πραγματικά ανησυχούμε για την πορεία και της πανδημίας και συνολικά της λειτουργίας των μονάδων του ΕΣΥ. Δυστυχώς δεν μας έχουν αφήσει καμία άλλη δυνατότητα. Έχουμε στείλει σχετικές ανακοινώσεις εδώ και μήνες από την αρχή της πανδημίας και στη διοίκηση του νοσοκομείου και στη διοίκηση της ΥΠΕ και στο Υπουργείο, που καμία ουσιαστική απάντηση δεν έχουμε λάβει πέραν από υποσχέσεις. Γι' αυτό και αναγκαζόμαστε να προχωρήσουμε σε απεργία, γιατί πραγματικά βρισκόμαστε σε μια τραγική κατάσταση υποστελέχωσης. Από τα κέντρα υγείας που δεν έχουν οδηγούς, όπως έχουμε ξαναναφέρει, ακτινολόγους, μέχρι το νοσοκομείο που λείπουν πραγματικά βασικές ειδικότητες γιατρών. Λέμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που ακούγεται από τις διοικήσεις, από την κυβέρνηση, ότι είναι στελεχωμένο και θωρακισμένο το σύστημα υγείας και ειδικά μπροστά στην πανδημία, γίνεται κουρελόχαρτο πραγματικά μπροστά και ειδικά στις ελλείψεις. Φαίνεται κιόλας στο γκραυγή αγωνίας που βγάλανε οι 6 διευθυντές του Ευαγγελισμού, αν το ακούσατε χθες, στο Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Νίκαιας, δηλαδή των μεγαλύτερων νοσοκομείων της Αθήνας, που καλούν εδώ πέρα να γίνει στελέχωση άμεση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Σε αυτό εμείς έχουμε καλέσει όλους τους συναδέλφους με συγκεκριμένα αιτήματα, που είναι η πλήρη στελέχωση τουλάχιστον στο ύψος των αναγκών που υπάρχουν, στο ύψος του οργανισμού του ίδιου, τον άμεσο εξοπλισμό του νοσοκομείου, που ακόμα και τώρα που είμαστε στο κεπέντε της πανδημίας δεν έχει έρθει ούτε μοριακός αναλυτής, ούτε έχει εξασφαλιστεί η επάρκεια σε αντιδραστήρια για τον κορονοϊό, η επάρκεια σε προσωπικό, το πώς θα στελεχώσουν. Και πραγματικά το μόνο που έχουμε ακούσει σαν απάντηση σε αυτό είναι κάποιες ελάχιστες προσλήψεις που μας λένε, όπως είναι οι 9 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που θα γίνουν για το Πανεργατικό, καμία για τα κέντρα υγείας, που ακόμα και αυτές οι 9 δεν σχετίζονται με κανέναν ιατρό, είναι για 3 νοσηλεύτριες, 2 τραυματιοφορείς, 1 βοηθό θαλάμου, 1 κλιβανιστή και κάποιες άλλες ειδικότητες, που είναι σημαντικές, αλλά είναι πραγματικά πολύ λίγες, γιατί δεν μπορεί να συζητάμε αυτή τη στιγμή που υπάρχουν ελλείψεις 6.000 γιατρών στο ΕΣΥ, 35.000 συνολικά υγειονομικών, να συζητάμε για 10, 20 και 40 ελλείψεις πάνω κάτω, το πώς θα καλύψουν τα κενά. Ήδη και γίνεται οφθαλμοφανές, ήδη από τα στοιχεία του Υπουργείου γίνεται ξεκάθαρο ποια είναι η κατάσταση. Μάη του 19, σε σύγκριση με το Μάη του 2020, 1.500 εργαζόμενοι λιγότεροι, 130 εκατομμύρια λιγότερα από τον προϋπολογισμό για το σύστημα υγείας. Εμείς αυτό θεωρούμε ότι δεν έχουμε άλλη λύση από το να απεργήσουμε. Θα καλέσουμε το επόμενο διάστημα και τον πανεργατικό λαό, γιατί θεωρούμε ότι είναι κοροϊδία και για αυτόν που πληρώνουμε το φόρο του συνεχώς και δεν δίνεται ούτε μία εν τέλει επιχορήγηση για να λειτουργήσει στο ύψος των αγκών το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας. Θα καλέσουμε και στη σκέψη τα σωματεία και τους φορείς εδώ της περιοχής για να δοθεί μια απάντηση σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή.